Χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα, στα χνάρια της παράδοσης, μία εκπομπή ντυμένη στα γιορτινά της, προσαρμοσμένη στο κλίμα της μεγάλης αυτής γιορτής, της μεγαλύτερης της Ορθοδοξίας, της γιορτής των Χριστουγέννων. Με μεγάλη μου χαρά έχω να σας παρουσιάσω ανθρώπους που έχουν ο καθένας το δικό του λόγο για να είναι στην παρέα μας απόψε. Έχω να σας παρουσιάσω το μουσικό συγκρότημα του Γιώργου του Ξυλούρη ή Καντρί. Μαζί με τον Γιώργο στα λαγούτα είναι ο Κοντογιάννης ο Νεκτάριος και ο Μαθιουδάκης ο Ζαχαρίας. Οι άνθρωποι αυτοί θα αναλάβουν το μουσικό θέμα της εκπομπής για να πάω στο χορευτικό. Στο χορευτικό που έχουμε προσκεκλημένους εξαίρετους χορευτές από το μουσικό συγκρότημα «Οι Ρίζες της Κρήτης», από τον μουσικοχορευτικό σύλλογο «Οι Ρίζες της Κρήτης», στο σύλλογο τον οποίο διδάσκει ο Νίκος ο Μανδακάκης. Μια όμορφη παρέα που θα δείτε στην εκπομπή αυτή, στα χνάρια της παράδοσης, ανήμερα τα Χριστούγεννα, με πολλές μαντινάδες γιορτινές, με πολλή όρεξη και με στόχο να περάσουμε όλοι μαζί ευχάριστα το βράδυ αυτών των Χριστουγέννων. Εσείς που έχετε μείνει στα σπίτια σας για να απολαύσετε αυτή την εκπομπή. Καλά να περάσουμε, καλή βραδιά, να ευχαριστήσω θερμά όλους όσους είναι στην παρέα μας απόψε, ξεκινώντας από το μουσικό συγκρότημα του Γιώργου του Ξυλούρη ή του Καντρί, που είχε την ευχαρίστηση να ανταποκριθεί με μεγάλη του χαρά στην πρόσκλησή μου με όλο το συγκρότημα και να μας διασκεδάσει απόψε. Καταρχάς, Γιώργο, πριν αρχίσουμε, να ευχηθούμε σε όλο τον κόσμο χρόνια πολλά, με υγεία, χαρά, ευτυχία και του χρόνου να είναι καλά να γιορτάσουν τις οικογένειές τους. Και να αρχίσουμε μια σειρά συζητούς, Γιώργο. Πριν από την ενότητα αυτή την πρώτη του συγκροτήματος, του μουσικού συγκροτήματος, θέλω να δώσω το λόγο στον Νίκο το Μαντακάκη, ο οποίος θα μας παρουσιάσει με τη σειρά του όλους τους συνεργάτες του, όλους τους χορευτές που θα εμφανιστούν στην εκπομπή αυτή. Αφού και σε αυτόν πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που έκανε τον κόπο να έρθει εδώ στο Ινωδείο για τις ανάγκες της παρούσας εκπομπής. Καλησπέρα Γιώργο, χρόνια πολλά σε εσάς, στην παρέα μας, στους ακροατές σας, στους τηλεθεατές. Εύχομαι και εγώ με τη σειρά μου καλά Χριστούγεννα σε όλους και με το καλό να έρθει ο καινούριος χρόνος. Τα παιδιά που θα χορέψουν σήμερα είναι ο Νίκος ο Μιλωνάκης, ο Γιώργος ο Βεργαντής, ο Σύφης ο Κουνδουράκης και ο Γιώργος ο Μοναχός. Είναι ορισμένοι από τις χορευτές του συλλόγου. Είμαστε μια ομάδα από άντρες μόνο. Ήρθαμε να κάνουμε δύο χορούς εδώ πέρα, το κατά δύναμη, και εμείς να διασκεδάσουμε τον κόσμο που μας βλέπει και να περάσουμε καλά όλοι. Σε ευχαριστούμε. Και εμείς εσένα και τους υπόλοιπους του συγκροτήματος. Και εμείς ευχαριστούμε για την πρόσκληση και εσάς και τους δηλητές του καναλιού και όλους τους συνεργάτες σου. Και σκέφτομαι τα στράθωρο και σκέφτομαι Θε μου να πέσει ένα δίπλος καημός Θε μου κι ας πέσει ένα. Να κάμω ευχή, ευχή να μην μπορεί
αμάν να μην μπορεί. Να κάμω ευχή να μην μπορεί να ζει χωρίς εμένα. Διπλός καημός να ζει χωρίς εμένα. Να θέλα πιάνουνε οι ευχές. Να θέλα πιάνουνε οι ευχές που κάνουνε στα αστέρια. Άντες αμάν που κάνουνε στα αστέρια. Έλα, θα σου'ναι φως μου, θα σου'ναι φως μου κάθε αργά. Θα σου'ναι φως μου κάθε αργά, σκλάβα στα δυο μου χέρια. Άντε σαμάν σκλάβα στα δυο μου χέρια. Η τάχης πάλι δυστυχή. Η τάχης πάλι δυστυχή, ποιο το παράπονο σου. Όπα, 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 ποιο το παραπονό σου. Κι ένα πικρό χαμό, κι ένα πικρό χαμόγελο. Κι ένα πικρό χαμόγελο δίνει στο πρόσωπό σου. Όπα, όπα, όπα δίνεις στο πρόσωπό σου. Τσιδίνι, τσιδίνι τσιχαρές. Ο θιός τσιδίνι τσιχαρές,
κάτσι κακό μοιράζει. Όχι μάτσι κακό μοιράζει. Άλλος γελά, γελά και χαιρέτε. Άλλος γελά και χαιρέτε κι άλλος αναστενάζει. Όχι κι άλλος αναστενάζει. Στιγμές που χαίρομαι. Είναι στιγμές που χαίρομαι και τραγουδώ μονάχος, και τραγουδώ μονάχος. Που η καρδιά σ' άλλες στιγμές που η καρδιά είναι γεμάτη πάθος, είναι γεμάτη πάθος. Το δέντρο της καρδιάς μόνιρα το στολίζω και λάμψη από τα μάτια σου παίρνω και το φωτίζω. Πρέπει να ξέρετε ότι οι μαντινάδες των Χριστουγέννων θα μονοπολίσουν στην απόψινή εκπομπή, στην γιορτινή αυτή εκπομπή. Και αισθάνομαι υπερήφανος και έχω μεγάλη χαρά που έχω δίπλα μου, που βρίσκομαι ανάμεσα σε μεγάλους μαντιναδολόγους και σε ονόματα με κύρος του Ρεθύμνου. Πριν όμως αναφερθώ και πριν πάω σε αυτούς, θέλω να ευχαριστήσω θερμά το Ινωδείο, ένα χώρο που στολίζει το Ρέθυμνο, στην παλιά πόλη του Ρεθύμνου. Και θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην διεύθυνση του Ινωδείου, στο Μανώλη τον Κονταρό, τον συντεκνό μου, για τη φιλοξενία, που το Μανώλη απόψε θα εκπροσωπήσει ο γιος του, ο Γιάννης, γιατί ο Μανώλης είναι εκτός Κρήτης, και να σας παρουσιάσω τους υπόλοιπους που μας κάνουν την τιμή και είναι κοντά μας στην γιορτινή αυτή εκπομπή. Γνωστό σε όλους, έχει προβληθεί σε πολλές εκπομπές, σε εκπομπές που έχουν σχέση με την κρητική παράδοση, ο Γιώργος Σοσιφάκης, ίση Μισάκο Γιώργης, ο οποίος είναι παραγωγός μουσικοπαραδοσιακής εκπομπής, γνωστός μαντιναδολόγος, επιτυχημένος στον χώρο του 15 σύλλαβου. Να τον καλωσορίσω λέγοντάς μας μια μαντινάδα δικιά του. Καλησπέρα Γιώργη, καλησπέρα στο συγκρότημα του αγαπητού του Γιώργη του Ξυλούρη, τον Καντρί, στη διεύθυνση του Ινωδίου που μας φιλοξενεί. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, καλή Χριστούγεννα. Του Ιησού η γέννηση να φέρει στον καθένα. Χαρά, υγεία, προκοπή και χρόνια ευτυχισμένα. Θα πούμε κι άλλες στη συνέχεια, θέλω να δώσω το λόγο σε άλλους παρακαθήμενους εδώ. Δίπλα στον Σημισάκο Γιώργη, ο Βενιανάκης, ο Κώστας, ο οποίος έχει γράψει τόσα πολλά για την κρητική παράδοση. Ένα από τα βιβλία του είναι αυτό που εκδόθηκε πρόσφατα και μπορεί να κάνει ένα πλάνο εδώ η κάμερα. Έχει τον τίτλο
Να μας τα πεις καλύτερα, Κώστα, εσύ. Ναι, έχει τίτλο «Η Παπαδιώτη Σκεπαστή». Είναι μια αληθινή ιστορία που έχει διαδραματιστεί στην Κρήτη και την έχω παρουσιάσει όσο μπορώ πιο αυθεντικά και πιο. Ρήμα. Σαν ρήμα, σαν 15 σύλλογα βέβαια. Αυτό είναι την μια μεριά. Από την άλλη μεριά το βιβλίο έχει, αν το γυρίζει Γιώργη, δηλαδή, είναι το Μαρτιναδοπούλη, το οποίο έχει μαρτινάδες δικές μου, αυθεντικές καινούργιες. Και το έχω δώσει στην αγορά για να τιμήσω με τον τρόπο που την παράδοση αυτό που μας. Δεν θέλω να πούμε άλλα για το βιβλίο αυτό, επειδή ξεφεύγουμε από το θέμα το γιορτινό. Όμως υπόσχομαι σε μια άλλη εκπομπή να είσαι κοντά μας για να το παρουσιάσουμε. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Έχεις εκδώσει άλλα βιβλία εκτός από αυτό? Άλλα δύο βιβλία. Πριν από αυτό. Δύο συλλογές ακόμα μαρτινάδες πάλι κριτικές, οι οποίες είναι το ένα είναι «Βάλε μου ρακίνα πιο μαρτινάδο» να σου πω, και το άλλο το πιο πρόσφατο «Μια μαρτινάδα ακόμη». Τα αυτά υπάρχουν στα βιβλιοπορία. Χρόνια πολλά και να έχεις δύναμη να βγάζεις και να γράφεις πάντα για την παράδοση. Και εγώ εύχομαι χρόνια πολλά στην παρέα και σε όλο την Κρήτη μας ακούει αυτή τη στιγμή. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις ο Κώστας ο Καλέρης, ο δικηγόρος. Τον έχετε ξαναδεί από την εκπομπή στα Χνάρια της Παράδοσης. Πάει καιρός βέβαια πριν ένα χρόνο περίπου. Είναι απόψε κοντά μας, μας κάνει την τιμή και είναι εδώ. Για πολλούς λόγους. Ένας από τους λόγους που τον καλέσαμε είναι να μας πει μαντινάδες για τα Χριστούγεννα. Τι είχαμε πει και στην αρχή της εκπομπής ότι απόψε θα μονοπολίσουν οι μαντινάδες των Χριστουγέννων, των γιορτών. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργη, για την πρόσκληση. Ήρθα απόψε και για το χατήρι της εκπομπής σου και για το χατήρι του Γιώργου του Καντρί, του Ξυλούρη, που είναι ένας σεμνός καλλιτέχνης και ένας φοιτητής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Και πιστεύω ότι η λύρα στα χέρια του τιμά και την παράδοση, τιμά πάρα πολλά πράγματα. Γιατί το ότι αυτή τη στιγμή στο πρόσωπο του Γιώργη του Ξυλούρη βρίσκεται αυτή η λύρα, λέει πάρα πολλά. Πρώτον, συνεχίζει μια παράδοση της κριτικής μουσικής και δεύτερον, ότι καταξιώνει αυτή τη στιγμή στα χέρια του μια ολόκληρη ιστορία της κριτικής μουσικής. Γιατί να μην ξεχάσουμε ότι είναι από τη γενιά των Ξυλούριδων που έχει βγάλει έναν Νίκο Ξυλούρη, τον Ψαραντώνη και ένα σωρό άλλους καλλιτέχνες. Ναι, ήθελα να πω σε όλο τον κόσμο καλά Χριστούγεννα. Χαρά, υγεία, ευτυχία και ειρήνη, αν και αυτή η τελευταία είναι αμφίβολη. Και επίσης να πω μια μαντινάδα σχετική με τα Χριστούγεννα. Όπως χριστουγεννιάτικο φιλί, δώσ' μου να μεταλάβω. Ήντα θα πει Χριστούγεννα κι εγώ να καταλάβω. Ωραία, να δώσω τον πρόβλημα στη Χρυσή. Η Τζορτζάκη, η Χρυσούλα δίπλα στο Κώστα τον Καλέργη. Μία λιράρισα που ίσως να έχετε δει κάποιες στην τηλεόραση. Ανερχόμενη λιράρισα, αλλά και στιχουργός. Βγάζεις κάποιες μαντινάδες. Το καταδύναμη. Καλησπέρα, χρόνια πολλά σε όλους. Η προσπάθεια πάντως γίνεται με το μεράκι σου. Και με την αγάπη σου που έχεις για την κριτική μουσική, για την κριτική παράδοση. Αλίμονο και αν εμείς οι κριτικοί δεν αγαπάμε την Κρήτη μας και την παράδοσή μας. Αλίμονο μας. Θέλω σε κάποια άλλη εκπομπή να σε ακούσουμε στη λίρα. Θα το κανονίσουμε. Να απαντήσω στη μαντινάδα που είπε ο κύριος Καλέργης εδώ δίπλα και να του πω «Το Χριστουγέννων τα φιλιά απλόχερα να δίνεις και ό,τι πολύ σε πλήγωσε με ένα φιλί να σβήνεις». Δίπλα στην Χρυσούλα Τσαλαπάκη Αντώνης από την Κίσα Μοχανίων. Ωραία, καλή, καλώς σας βρήκα. Μιλάμε για άλλο ένα λιράρι και μάτι να δω λόγο. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε κι εμείς. Έχουμε κάνει πολλές παρέες από εγώ με τον Γιώργη, τον Καντρί. Έχουμε περάσει καλά και ΠΑΕ και σε άλλους τόπους. Να είσαι καλά, Γιώργη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Πρωτό να σας πω, δεν είναι πολύ καλή λιράρι, σε δύο. Πάρα πολύ καλή. Αυτό είναι σχετικό. Επίσης, να πω κι εγώ κάτι. Ο Γιώργος ο Ξυλούρης. Ο Καντρής. Ο Καντρής, ο γνωστός. Έχει καταφέρει να κάνει κάτι που δεν έχει κάνει κάποιος άλλος εδώ στο Ρέθυμνο. Έχει δηλαδή καταφέρει να φέρει όλους τους φοιτητές στα κριτικά. Κριτικούς και μη. Και είναι πολύ σημαντικό. Ναι, πολύ σημαντικό αυτό. Να πω κι εγώ μια ματινάδα. Κάλεσμα κάνω στους άρχοντες μέρες το Χριστουγέννο να δώσουν ό,τι έχουν σε αυτούς που δεν προσμένουν. Μεγάλη ιστορία εκεί σαμώ στην παράδοση του νησιού μας, που απόψε την εκπροσωπεί ο Αντώνης, ο Τσαλαπάκης, και να παρουσιάσω την παρέα από αριστερά, ξεκινώντας από τον γιατρό που μας κάνει μεγάλη τιμή που είναι στην γιορτινή αυτή εκπομπή, ο γιατρός, ο Παπυράκης, ο Μανώλης,
ο οποίος πρέπει να ξέρετε ότι είναι διευθυντής ιατρικής υπηρεσίας στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου. Αισθάνομαι περήφανος που είσαι δίπλα μου, γιατρέ. Καταρχήν ήθελα να πω πως είναι τιμή σε μένα που παρευρίσκομαι όπως στην παρέα σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και ήθελα να ευχηθώ και σε σένα, Γιώργη Κοκαράκη, να έχεις πάντα τη δύναμη και τη διάθεση να υπηρετείς με αυτές τις εκπομπές την κριτική παράδοση. Και στο Γιώργη το Ξυλούρι, το Γκαντρί. Εγώ το λέω Γιωριό, έτσι, Γκαντρί δεν μου πάει. Ξέρεις, το συνδυάζω με το Σκαντρίς και δεν είναι Σκαντρίς. Και επειδή είναι ευγενικό και ήρεμο παιδάκι. Εν πάση περιπτώσει, και ήθελα να το ευχηθώ πραγματικά να συνεχίσει να υπηρετεί την κριτική μουσική έτσι που άρχισε με σεβασμό στις ρίζες της. Γιατί ο Γιώργης είναι ένας νέος λιράρης που σέβεται πραγματικά το βάθος της κριτικής μουσικής. Και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Το ότι να προχωρήσει, να ανεβαίνει βάζοντας και στοιχεία που να έχουν κάποια δυναμική στην εξέλιξη, αλλά σεβόμενος πάντα και τις ρίζες κριτικής παράδοσης. Ήθελα να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο χρόνια πολλά να πάρει αυτό το μήνυμα της γέννησης του Χριστού που είπε προηγουμένως και ο Κώστας ο Καλέργης, την αγάπη και την ειρήνη. Και εγώ θα είμαι περισσότερο αισιόδοξος ότι πιστεύω πως κάποτε μπορεί ο κόσμος να το καταλάβει και αυτοί που ορίζουν τις τύχες να πάρουν αυτό το μήνυμα. Ήθελα να ευχηθώ μια που σε μερικές μέρες είναι και ο καινούργιος χρόνος να ευχηθώ στους δυστυχείς, στους ανθρώπους που έχουν πόνο να βρουν και αυτοί λίγη χαρά με τον καινούργιο χρόνο. Πολύ ωραία, Μαντάνα. Δίπλα στον γιατρό να σας παρουσιάσω τον Αποστολάκη τον Μιχάλη, που είναι οικονομολόγος και έχει και αυτός το δικό του ρόλο στην παράδοσή μας. Γι' αυτό και είναι κοντά μας απόψε. Γιώργη, συγχαρητήρια για την εκπομπή σου. Συγχαρητήρια στον Γιώργη τον Ξυλούρη. Ένα θαυμάσιο νέο με πολύ μεγάλη καλοσύνη και καλλιτεχνική σταδιοδρομία. Είναι επίσης φοιτητής. Συγχαρητήρια σε όλους. Χρόνια πολλά για τη μέρα. Επίσης, είναι παρήγορο που νέοι άνθρωποι διατηρούν την παράδοση, γιατί πολλά οφείλει η Ελλάδα και η Κρήτη στην παράδοση και ο λαός της τη σέβεται ακόμα. Χρόνια πολλά και πάλι. Και ευτυχισμένος ο καινούριος χρόνος. Αν έχεις την καλοσύνη το μικρόφωνο δίπλα, κύριε Αποστολάκη, στον Σπανουδάκη, τον Ανδρέα. Ένας παλιός μαντιναδολόγος πρέπει να σας πω, και εγώ με τη φίλες και φίλοι. Για τις Άγιες ημέρες που έρχονται, χρόνια πολλά και ευτυχισμένα. Επίσης, ιδιαίτερα συγχαρητήρια στους χορευτές, στον καπετά Ξυλούρη, τον Λιράρη και σε όλους. Θα πω κι εγώ τη μαντινάδα μου. Δεν είναι η φτώχεια αμάρτημα, η αμαρτία είναι άλλη. Να έχεις περίσσο, να σκορπάς και να πεινούν άλλοι. Θα μας μιλήσει ο Μπαρμπαντρέας αργότερα και να σας πω ότι ο ίδιος ο άνθρωπος έχει γράψει στίχους που έχουν μελοποιήσει και που έχουν τραγουδήσει μεγάλα ονόματα της Κρήτης, όπως ο Νίκος Μανιάς, ο Μανώλης Κοκλής και πολλοί άλλοι γνωστοί καλλιτέχνες. Μετά από την παρουσίαση της παρέας, να μην σας κουράσουμε άλλο, να δώσουμε το λόγο στο μουσικό συγκρότημα και στο χορευτικό συγκρότημα που έχουμε απόψε στην γιορτινή αυτή εκπομπή στα Χνάρια της Παράδοσης. Όπως λέω. Thank you.
αίμα τρέχει, που πάντα αίμα τρέχει. Θεέ μου και πως την εβάστα, Θεέ μου και πως την εβάστα. Θεέ μου και πως την εβάστα, έτσινος που την έχει, έτσινος που την έχει. Ήθελα να ρωτήσω τον αρχαιότερο της παρέας, τον Μπάρμπα Αντρέα, να μας πει με δύο λόγια, χωρίς να καθυστερήσουμε πολύ, να θυμηθεί κάποια έθιμα των Χριστουγέννων που έχουν ξεχαστεί, που δεν γίνονται σήμερα. Αν θυμάται κάτι που έχει ξεχαστεί. Θυμούμαι που ήμουν εξυπόλυτος και δεν είχα παπούτσα. Ενώ σήμερα έχουμε. Πήγαινα και τα λοιπά, φτώχειες, κακουσίες και τα λοιπά. Όσον αφορά για το σύνολο, ο κόσμος σε διασκέδαζε. Τα νιώθε τα Χριστόγεννα με όλη του την αγάπη και στις εκκλησίες και εδώ και εσύ. Τώρα, βάλ' τα ρίγανη σε όλα και τελειώνουν. Άλλο. Γίνονται και σήμερα κάποια από αυτά, αλλά σε μικρότερο βαθμό. Έστω. Συμφωνώ και εσύ. Στο χωριό σου πάνω. Μια μαντινάδα. Να την πούμε κι αυτή. Πάντα ζηλεύει, λέει, η άσχημη της όμορφης τα κάλλη. Να είχα μπορεί τα μάτια, έτσι θα τα βγάλει. Για τα Χριστούγεννα θέλουμε. Μάλιστα. Με του Θεού τη γέννηση. Τι γράφω. Αχ. Με του Θεού τη γέννηση, χαρά θα μας δώσει. Και τους ικανούς και τους κακούς όλους θα μας ενώσει. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Και τον χρόνο να είσαι καλά. Και του λόγου σου. Δίπλα το μικρόφωνο. Για τον κύριο Ξυλούρη θα ήθελα να πω κάτι. Πες. Το πω. Ναι, πιο κοντά μόνο το μικρόφωνο. Θα το πούμε τώρα, ναι. Για τον αείμνηστο τον Ξυλούρη που η Κρήτη δεν θα τον ξεχάσει ποτέ. Τον Νίκο Ξυλούρη, ε. Τον Νίκο Ξυλούρη, μάλιστα. Ώστε να στέκουνε τα βουνά, θα λένε το όνομά σου. Ξυλούρη, η Κρήτη θα πετά πάντα με τα πτέρα. Ποτέ δεν σβήνει τ' άστρο σου, αθάνατε λιράρι, για τάφηκες μαθήματα στη λύρα στο δοξάρι. Γεια σου Λεβέντια Νογιανέ, αητέ του Ψιλορίτη. Σ' όλο τον κόσμο ετοίμησες πολλές φορές την Κρήτη. Στο πέρασμά σου ανθίσανε και τα ξερά λουλούδια και αθάνατα θα μείνουνε ουρά στα τραγούδια. Σε ευχαριστούμε πολύ, εγώ και όλη η παρέα. Ό,τι θες για τα Χριστούγεννα. Να μην ξεφεύγουμε από το θέμα. Τα Χριστούγεννα σήμερα έχουν λάβει άλλη μορφή. Παλαιότερα, η μοναδική διασκέδαση που υπήρχε σε κάθε χωριό, σε κάθε πόλη, σε κάθε γειτονιά, υπήρχε ένας ή δύο ή περισσότεροι λιράδες, μαζευότανε μαζικά οι άνθρωποι γύρω από αυτούς, κάναν γλέντι, γλεντίζα την παραμονή, γλεντίζα την επομένη. Δεν υπήρχε τηλεόραση, δεν υπήρχε καμία άλλη διασκέδαση και η μοναδική παρηγοριά και το μοναδικό έθιμο ήταν η παράδοση της κριτικής μουσικής, εκδηλωνόταν με χορούς, με τραγούδια. Το ίδιο γινόταν και την
πρωτοχρονιά, Πάσχα, Χριστούγεννα, Απόκριες. Ο κόσμος με χαρά αγάπησε στην αδέλφαση. Βεβαίως το τραπέζι και τότε, στο κριτικό λαό τουλάχιστον τον πλούσιο ή τουλάχιστον οι περισσότεροι. Σήμερα όμως τα ήθη και τα έθιμα έχουν αλλάξει, έχουν πάρει άλλη μορφή και πολλές φορές ξεφεύγουμε από την παράδοση. Όμως κατά ένα μεγάλο ποσοστό ο λαός μας διατηρεί πιστά την παράδοση και είναι μια πολύ μεγάλη κληρονομιά η οποία διαιωνίζεται από γενιά σε γενιά. Χρόνια πολλά, σας ευχαριστώ. Τελευταίο, θα συμφωνήσω με τον Αποστολάκη τον Μιχάλη ότι κάποια έθιμα μπορεί να έχουν ξεχαστεί, αλλά τα πιο πολλά διατηρούνται. Και προσπάθεια και ο στόχος όλων μας, όλων αυτών που βλέπουν απόψε τηλεθεατές αλλά και όλης Κρήτης, είναι να τα διατηρήσουμε όσο το δυνατόν στο ακέραιο. Είναι γεγονός ότι σήμερα η κοινωνία έχει πάρει μια οικουμενική διάσταση. Οπωσδήποτε δεν μπορεί κανείς να αναλύσει αυτή τη στιγμή τους λόγους που η κοινωνία δεν μπορεί να διατηρήσει αυτό το στενό πλαίσιο της παράδοσης που υπήρχε. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή, ας πούμε, να ξεχάσει κανείς τη διαδικασία ακόμα της οικογένειας στην εποχή εκείνη, με την οικοκερά να φτιάχνει τα γλυκά, να ζυμώνουν, να τα στέλνουν στο φούρνο, το σφάξιμο του χείρου στην παράδοση την κριτική. Αυτά είναι οπωσδήποτε έθιμα ξεχασμένα που σήμερα δεν μπορούν και να βιωθούν. Εμείς στη σημερινή εποχή προσπαθούμε να διατηρήσουμε ό,τι μπορούμε. Να διατηρήσουμε κατά κάποιο τρόπο ορισμένα στοιχεία από αυτά. Αλλά για μένα είναι σημαντικό, ας πούμε, να μπορέσει ο κόσμος να διατηρήσει το πνεύμα του Χριστουγέννου, τα μηνύματα που στέλνει η κάθε γιορτή και μέσα σε αυτά να μπορέσει να προσαρμόσει και να δημιουργήσει, ας πούμε, μια ενότητα που θα ενώνει, ας πούμε, το παρελθόν με το καινούριο. Να μην πούμε άλλα, να τα αφήσουμε για την επόμενη ενότητα και να μας δώσει συνέχεια το μουσικό συγκρότημα. Παίξουμε, Γιώργη, μια σειρά στριχτούς του Ψαρονίκου τώρα. Όποιος κι αν ταξιδέψει, αμάν κι όποιος κι αν ταξιδέψει. Σκεφτεί καλά. Ω,
ψεύτικος με. Πρέπει να το σκεφτεί καλά, γιατί να κινδυνέψει, αμάν, γιατί να κινδυνέψει. Αχ, θα κάμω τέχνη την καρδιά. Θα κάμω τέχνη την καρδιά να τα για τα το πόνο. Άντε σαμάν, αχ, να τα για τα το πόνο. Γιατί έχω το γιατί έχω τώρα μια καρδιά. Γιατί έχω τώρα μια καρδιά, πάνω στενάζει μόνο. Άντε σαμάν, αχ, πάνω στενάζει μόνο. Θα κάμω τέχνη τη καρδιά να τα για τα το πόνο. Ήρθες αργά δεν προλάβες, αμάν, αμάν. Ήρθες αργά δεν προλάβες, προλάβε κάποια άλλη, προλάβε κάποια άλλη. Πρόλαβε κάποια άλλη. Άιδες, σ' αυτή τη θέση τσι, σ' αυτή τη θέση τσι καρδιάς, αμάν, αμάν. Σ' αυτή τη θέση τσι καρδιάς την έκαμα χαλάλι, την έκαμα χαλάλι. Είναι καμά χαλαλή. Όπα σου λέω. Άιδες. Πάλι καυγά εβάλανε, εβάλανε πάλι καυγά εβάλανε. Πάλι καυγά εβάλανε.
τάγια σε μια τσικρίνη. Άντε σαν μάν αμάν, τάγια σε μια τσικρίνη. Άιντες, γιατί μυρίζουνε αυτά, γιατί μυρί, γιατί μυρίζουνε αυτά. Γιατί μυρίζουνε αυτά, κι όμορφη είναι εκείνη. Άντε σαν μάν αμάν, κι όμορφη είναι εκείνη. Πρέπει απόψε να στείλουμε ευχές για χρόνια πολλά σε αυτούς που έχουν την ονομαστική τους γιορτή. Στο Μανώλη, στην Εμμανουέλα, στο Χρήστο, στη Χριστίνα, στη Χρυσούλα. Στο Μανώλη, τον γιατρό που βλέπετε δίπλα μου, με τα χρόνια μου πολλά. Έχουμε και μια εορτάουσα στην παρέα απόψε, στη Χρυσούλα, την Τζορτζάκη. Αλλά έχουμε και ένα Μανώλη που γιορτάζει και που δεν βλέπετε στην εκπομπή γιατί είναι πίσω από την κάμερα. Είναι ο Μανώλης ο Διακουμάκης. Και στον σύντεχνό μου τον Μανώλη τον Κονταρό, τον ιδιοκτήτη του Ινωδίου, για άλλη μια φορά να τον ευχαριστήσω για τη φιλοξενία εδώ στο χώρο του, στον πανέμορφο αυτό χώρο, στην παλιά πόλη του Ρεθύμνου. Και επίσης να ευχαριστήσω θερμά την αδερφή του, την κυρία Μαρία, που φρόντισε για την φιλοξενία απόψε και για την πανέμορφη αυτή περιποίηση στη γιορτινή μας εκπομπή. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν, ξεχωριστά σε αυτούς που έχουν την ονομαστική τους, με μία μαντινάδα. Όσα λουλούδια η άνοιξη και ο χειμώνας χιόνια, στην εορτή σας εύχομαι, γιατρέ, ευτυχισμένα χρόνια. Να είσαι καλά. Μέσα από την καρδιά μου. Γλεντάμε απόψε, γιορτάζουμε, τρώμε, πίνουμε, όμως κάποιοι άλλοι για τη δική μας ασφάλεια βρίσκονται επί ποδός. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ούτε λεπτό όλους όσους τους καλεί το καθήκον για τη δική μας ασφάλεια. Για τους στρατευμένους, για τους αστυνομικούς, για τους πυροσβέστες. Με δύο λόγια, για να μην χρονοτριβώ, όλους όσους είναι στους χώρους της υπηρεσίας τους και της εργασίας τους. Στους εφημερεύοντες ιατρούς που λέει ο γιατρός ο Παπυράκης. Και θέλω να τους πω μια μαντινάδα που στέλνει ο Γιώργος ο Στρατάκης. Και αυτή ταιριάζει και πολύ στους στρατευμένους. Ο Γιώργος που είναι ματιναδολόγος, αλλά τα φετινά Χριστούγεννα τον βρίσκουν στο χώρο της υπηρεσίας του, στη Σκοπιά. Στέλνει όμως ο Γιώργος και λέει ότι το Χριστουγέννων τη χαρά, ο φέτος την εχάνω. Γιατί θα νύμαι στο στρατό και το σκοπό θα κάνω. Ωραία. Καλή υπηρεσία σε όλους αυτούς και καλή υπομονή. Και χρόνια τους πολλά. Γιώργη, ό,τι θες για να μην χρονοτριβώ άλλο, για τα Χριστούγεννα. Βέβαια, οι μαντινάδες που έχουν έρθει από μαντιναδολόγους είναι αμέτρητες. Ό,τι προλάβουμε, τουλάχιστον μια μαντινάδα από τον καθένα στην εκπομπή αυτή των Χριστουγέννων. Ο Μανώλης ο Μακρυδάκης. Μπερδεύει η μοίρα τσιχαράς με του καημού τα ίχνη. Και αντί για τάστρο τσιβιθλέμ, το γολγοθά μου δείχνει. Μια πανέμορφη μαντινάδα από τον Μανώλη. Και ο λόγος δίνεται σε σένα, Γιώργη. Χριστέ μου, αποζεστάθηκες απ' τον οζόν τα χνότα, κάμε τον κόσμο να γεννεί αμάλαγο σαν πρώτα. Δεντρί χριστουγεννιάτικο, ομορφοστολισμένο, να ήταν ο κόσμος μύθωρο άνθρωπο πονεμένο. Ήθελα να έχει χέρα μου χαρές να τσιμυράζει, να μην αφήσω άνθρωπο στη γης να αναστενάζει. Δεν θα διαβάσω τις δικές σου που μου έχεις στείλει, παρόλο που είναι πολλές και καλές, σε ευχαριστώ γι' αυτό, γιατί τις περιμένω από σένα τον ίδιο. Δίπλα το μικρόφωνο. Εύχομαι
πάλι χρόνια πολλά στους δικούς μας και θέλω να σας πω σαν τις βοσκούς που γέμισαν τον Ιησού με δώρα να σας γεμίσει η τύχη σου, αν στάσου να έρθει η ώρα. Μα στάσου να έρθει η ώρα. Βιάζεσαι. Να σας πω μια μαντινάδα. Τη σκέψη τζι την έκαμα στο νου μου δαχτυλίδι. Στο Χριστουγέννο το δεντρό την έβαλα στο λίδι. Δώρο χριστουγεννιάτικο, ένα φιλί σου δώσ' μου. Σαν το στραβό να πω κι εγώ πως έβρικα το φως μου. Με πρόλαβες και τις είπες πριν τις διαβάσω εγώ. Γιατί μου τις έχεις στείλει και τις δυο. Κώστα, σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Εγώ δεν έχω να πω μαντινάδα, όμως θα πω... Χρόνια σου πολλά καταρχήν. Να είστε καλά. Θα πω κάτι που διάβασα από το άρθρο του κυρίου Θοδωρήτου Ριγινιώτη, που μας μιλάει για τον κύκλο των Χριστουγέννων. Παλαιότερα, οι Κρήτες χριστιανοί μαζεύονταν στα οικογενειακά στα σπίτια τους και βαγγερίζανε. Βάζανε λοιπόν σε ένα πιάτο ένα κομμάτι κοινή ζύμη. Και ενώ περιμέναν, ας πούμε, τη γέννηση του Ιησού, αυτό φούσκωνε και γινόταν προζύμι. Κατά την παράδοση λέγεται ότι εκείνη η ώρα ήταν η γέννηση του Ιησού. Επίσης, εμείς οι κριτικοί, η ονομασία είναι Χριστόγεννα και όχι Χριστούγεννα, όπως έχει επικρατήσει. Αυτά λοιπόν, χρόνια πολλά. Ενδιαφέρον αυτό που μας είπες, ευχαριστώ θερμά. Θα ήθελα να πω ότι αυτές τις μέρες οι οικογένειες ότι θα πρέπει να είναι ενωμένες και αγαπημένες. Και γενικότερα κάθε έκθρα, και όχι μόνο αυτές τις μέρες, γενικότερα πρέπει να συγχωρούμε και να αγαπάμε. Αυτό το μήνυμα να αφήσουμε, να συγχωρούμε και να αγαπάμε. Εγώ θα πω μια μαντινάδα. Βάσανα πίκρες και καημοί, αφήστε με να ζήσω. Το Χριστουγέννο, τη γιορτή και ο φέτος να γνωρίσω. Σε ευχαριστώ. Κι εγώ να είσαι καλά. Γιώργη, πριν συνεχίσουμε να παίξουμε το επόμενο κομμάτι, θα ήθελα να πω μια μαντινάδα για τις μέρες που μου την είπε χτες ο Αριστείας ο Χερέτης, ο φίλος μου Γιαλάφτης. Και να το ευχηθούμε καλή επιτυχία στη νέα του δουλειά. Βέβαια, που την έχει σίγουρα. Λέει ο Αριστείας, ήθελα να είμαι ένα δεντρό, να με έχει στολισμένο σε μια γωνιά στο σπίτι σας μέρες του Χριστουγέννου. Ο Γιώργος που βλέπετε στο πάλκο κατάγεται από τα Νόγια. Η ρίζα του είναι στο Μυλοπόταμο, στα Νόγια Μυλοποτάμου και η συνέχεια με το συγκρότημα αυτό. Ένα μεγάλο ευχαριστώ θέλω να πω
στο χορευτικό συγκρότημα που ήταν στην παρέα μας απόψε, στη γιορτινή αυτή εκπομπή, στο Μουσικοχορευτικό Σύλλογο «Οι Ρίζες της Κρήτης». Ξεχωριστά να ευχαριστήσω τον Νίκο τον Μανδακάκη, που στο πρόσωπο του Νίκου χαιρετίζω το φίλο μου τον Λουκά τον Μανδακάκη που παίζει λαγούτο με το συγκρότημα του Μανώλη Κονταρού, στον επικεφαλή του συγκροτήματος τον Νίκο και σε όλους τους χορευτές που ήταν μαζί του και που εκαμαρώσαμε στην εκπομπή αυτή τη γιορτινή. Με μία μαντινάδα βέβαια που θα μας πει ο Σιμισακογιώργης. Για το χορευτικό συγκρότημα. Για το χορευτικό έβγαλα τη μαντινάδα αυτή τη στιγμή που έλεγα τα παιδιά. Χορέψανε πάρα πολύ ωραία. Και το Σιτό αλλά και τον Ανογιανό Πηδικτό. Ποτέ έτσι Κρήτης το δεντρό δεν θα αλλάξει χρώμα. Γιατί οι ρίζες του βαστούν βαθιά μέσα στο χώμα. Για το φίλο μου το Γιώργη τον Καντρή. Γιώργη Καντρή, η λύρα σου στον ουρανό με βγάνει και είναι για τον πόνο μου το πιο καλό βοτάνι. Ήθελα να μου είναι δέντρο, ήθελα να μου είναι δέντρο, να με έχει στολισμένο. Να με έχει στολισμένο σε μια γωνιά στο σπίτι σας, μέρες το Χριστουγέννο. Χριστούγεννα πρωτοχρονιά, απλές γιορτές του κόσμου. Απλές γιορτές του κόσμου, εγώ γορτάζω όντε θα ειδώ τα δυο σου μάτια φως μου. Εγώ γιορτάζω όντε θα ειδώ τα δυο σου μάτια φως μου. Κάψει την καρδιά τη στάχτη εδώ στα αέρα. Τη στάχτη εδώ στα αέρα να διά, να διαλυθεί, να μη γεννεί η φέστιο μια μέρα. Αστέρια ή της αυγής, ρωτώ τα αστέρια της αυγής, αζί κι αντιθωρούνε. Αζί κι αντιθωρούνε κι αυτοί, κι ευτυχισμένοι άμπερνα, στα ξένα χέρια πούνε. Σα θες να μάθεις νέα μου, ρωτά τ' αυγή στα αστέρι. Ρωτά τ' αυγή στα αστέρι μου, μονάχα αυτό το πόνο μου, ξέρει από πρώτο χέρι.
κούπα τα λεμονιά μου μόνο σε τέμπλο τσέκλισσας. Όπα, μόνο σε τέμπλο τσέκλισσας, εικόνα πρέπει να σε. Εικόνα πρέπει να σε μαζί, μαζί με τ' άλλους Άγιους και εσύ να λειτουργάσαι. Με κάθε στάλα έτσι βροχής, με κάθε στάλα έτσι βροχής, τόσο αγαπώ έχω πέψει. Τόσο αγαπώ έχω πέψει και καρτερό κατάκλυσμο να ρίξει να με βρέξει. Σε ένα μπαξέ, δυο τσιπουροί σε ένα μπαξέ, δεν κάνουνε κερά μου. Δεν κάνουνε κερά μου, μισεύω, μισεύω και χαλάλι σου τα μεροκάματά μου. Ο χρόνος που είχαμε για την γιορτινή αυτή εκπομπή, τη Χριστουγεννιάτικη, την εκπομπή στα Χνάρια της Παράδοσης. Θέλω θερμά να ευχαριστήσω όλους όσους μείνατε στην παρέα μας και γιορτάσατε μαζί μας τα Χριστούγεννα του 2004. Σας περιμένουμε ακριβώς σε μία εβδομάδα με την ίδια παρέα, με το ίδιο συγκρότημα, το μουσικό και το χορευτικό, για την πρωτοχρονιάτικη εκπομπή. Ποδαρικό στην εκπομπή θα μας κάνει το συγκρότημα του Γιώργου Καντρή
το χορευτικό, αλλά και όλη η παρέα μας. Και θέλω κλείνοντας να ευχαριστήσω το Ινωδείο στο Ρέθυμνο, το Στολίδι όπως χαρακτηρίζω του Ρεθύμνου, που ανατακτά χρονικά διαστήματα φιλοξενεί κριτικά συγκροτήματα, κριτικοπαραδοσιακά συγκροτήματα. Να πω επίσης ένα μεγάλο ευχαριστώ στα παιδιά που συνεργάστηκαν για την παραγωγή της εκπομπής αυτής, στο Νίκο το Μαυροζιονάκη, στο Μανώλη το Διακουμάκη και στο Κώστα το Καμπουράκη, στο σκηνοθέτη της εκπομπής, στο Γιώργο το Κατρίτσι, στο συγκρότημά του και σε όλους τους προσκεκλεισμένους της εκπομπής αυτής. Καλό βράδυ, χρόνια πολλά. Όσοι πρόκειται να οδηγήσετε, να θυμηθείτε ότι η ζώνη ασφαλείας σώζει ζωές, ενώ το αλκοόλ αφαιρεί ζωές. Αν τηρήσουμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, δεν θα έχουμε απρόπτα, δεν θα έχουμε ατυχήματα και θα έχουμε ανέμακτα Χριστούγεννα. Καλό βράδυ σε όλους και ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας.